Μιχάλη, για πες μας, ακούγουμε όλο για το ablation της παροξυσμικής κολπικής μαρμαγής, που είναι και τα πιο καλά αποτελέσματα. Ήρθε η ώρα για να κάνουμε ablation στην μένουσα, και αν ναι, με ποιο τρόπο, ποια είναι η δικιά σου γνώμη? Για να το κάνω λίγο γέφυρα με την πιθανή ομιλία του Μποβεντά, σαφέστατα υπάρχει χώρος στην εμένουσα κολπική μαρμαγή για κατάλυση. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι τα αποτελέσματα σίγουρα είναι φτωχότερα σε σχέση με την παροξυμική κολπική μαρμαγή. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πιθανώς ο μέσος όρος επεμβάσεων που χρειάζεται ο κάθε ασθενής για να διατηρήσει φλεποκομπικό ρυθμό είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην παροξυμική κολπική μαρμαγή. Το εντυπωσιακό, θα έλεγα το μη αναμενόμενο, είναι το γεγονός ότι τουλάχιστον οι μελέτες ή η μελέτη που έχει γίνει από τον Μποβεντά είναι στην εμένουσα κολπική μαρμαγή με cryo ablation, δηλαδή με την τεχνική του cryo ablation, όπου δείχνει, θα έλεγα, ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στους 12 μήνες του follow-up όσον αφορά τη διατήρηση του φλεβοκομπικού ρυθμού. Εάν θυμάμαι καλά, είναι κοντά στο 60% η διατήρηση του φλεβοκομπικού ρυθμού σε ασθενείς με μένουσα κολπική μαρμαγή. Βέβαια, οι ασθενείς αυτοί που έχουν μπει στη μελέτη αυτή, στην οποία συμμετείχε και κέντρο από την Ελλάδα ο Γιώργος Ανδρικόπουλος, είναι, θα έλεγα, λίγο επιλεγμένοι ασθενείς, δηλαδή υπάρχει μια... υπάρχει κατά κάποιο τρόπο τα κριτήρια αποκλεισμού, αποκλείουν ασθενείς με βαρύτερη κατά κάποιο τρόπο νόσο όσον αφορά την κολπική μαρμαγή. Δεν ήταν ασθενείς που ήταν long lasting KEF, δηλαδή πάνω από 12 μήνες, δεν ήταν ασθενείς που είχαν κόλπους πάνω από 50 χιλιοστά. Αλλά όπως και να έχει, τα αποτελέσματα θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα καλά, δηλαδή το 60% στους 12 μήνες θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εμείς στην εμένουσα κολπική μαρμαγή, στην παροξυμική κολπική μαρμαγή, χρησιμοποιούμε την κρυοκατάλυση. Στην εμένουσα κολπική μαρμαγή, όχι, προτιμούμε την point-by-point κατάλυση, την τεχνική δηλαδή της RF κατάλυσης, έτσι ώστε να ορίζουμε εμείς κατά κάποιο τρόπο καλύτερα τα άντρα των πνευμονικών φλεβών, και στις περιπτώσεις εκείνες που θεωρούμε ότι υπάρχει υποκείμενη μυοπάθεια, εάν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη η μυοπάθεια αυτή, τότε πιθανώς να κάνουμε και γραμμικές βλάβες. Στις περιπτώσεις μαρμαργής που δεν υπάρχει εκτεταμένη μυοπάθεια, μένουμε μόνο στην απομόνωση των πνευμονικών φλεβών, των άντρων των πνευμονικών φλεβών. Πέτρο, εσείς τι κάνετε στην Κύπρο με την κολπική μαρμαργή? Η εμπειρία είναι περιορισμένη, για να με ειρνείς, αλλά... Μίλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Πέτρο. Ναι, είναι περιορισμένη η εμπειρία όσον αφορά την κατάλυση της κολπικής μαρμαργής, της παροξυσμικής, για την εμένουσα. Δεν έχουμε καμία προσπάθεια, κανένα trial. Και θεωρώ ότι η Κύπρος χρειάζεται ακόμη την εμπειρία, και με τη βοήθεια εσάς πιστεύω ότι θα αναπτύξουμε καλύτερα έτσι την ηλεκτροφυσιολογία. Η αλήθεια είναι ότι για την κολπική μαρμαργή, εκείνο το οποίο χρησιμοποιούμε είναι ablation, αλλά δεν έχουμε καμία τόλμη για την εμένουσα κολπική μαρμαργή. Μιχάλη. Σε εμάς, Βασίλη, περίπου πλέον το 40% των ασθενών είναι από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε κατάλυση κολπικής μαργής, το 40% είναι εμένουσα κολπική μαργή. Mm-hmm. Και ειδικότερα... Τέλειωσε η παροξυσμική, μάλλον, έτσι. Ορίστε. Τελειώσαμε με την παροξυσμική, τελειώσαν οι ασθενείς. Όχι, δυστυχώς. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον.
να καταλύσει ασθενείς σε ειδικές ομάδες. Δηλαδή, κάνουμε κατάλυση σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Είναι μια πολύ ειδική ομάδα ασθενών. Ασθενείς που έχουν έναν βαθμό καρδιακής ανεπάρκειας, που επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα ασθενών. Σε όλους αυτούς τους ασθενείς, νομίζω το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, θα έλεγα ότι στη μέγιστη πλειοψηφία, στο 80% των ασθενών, μπορούμε την κολπική μαρμαργή, αυτό είναι σίγουρο δεδομένο, να τη γυρίζουμε σε κολπική ταχυκαρδία. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε μετά για τις κολπικές ταχυκαρδίες που έχουμε δημιουργήσει εμείς σε αυτούς τους ασθενείς. Εκεί θα έλεγα ότι είναι το πρόβλημα και θα πρέπει να ξέρουμε ότι στις κολπικές αυτές ταχυκαρδίες σίγουρα χρειάζεται δεύτερη κατάλυση και πιθανώς και τρίτη κατάλυση. Αλλά εάν ακολουθήσουμε αυτό το step by step και εφόσον επιθυμούμε να κρατήσουμε φλεβοκομικό ρυθμό σε αυτούς τους ασθενείς, τότε έχουμε πραγματικά καλά ποσοστά ακόμα και σε αυτές τις ειδικές ομάδες των ασθενών διατήρησης φλεβοκομικού ρυθμού. Δεν μου λες, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Μιχάλη, διότι το κράιο είναι μία πιο εύκολη τεχνική από το point by point και μπορεί να το κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι. Εδώ ακούγεται ότι μπορεί και ένας επιβατικός καρδιολόγος, μπαλώνει, είναι, το βάζει στις φλέβες, το κάνει. Το θέμα είναι αυτό που αφήνει, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό που αφήνει πίσω του, αν μπορεί, πώς το λένε, Μιχάλη, την BIP που αφήνει πίσω, που το πρόβλημα είναι ότι αυτοί έχουν μετά πολλές φορές κολπική ταχυκαρδία. Και αφού κάνουν τι κάνουν, σκαλίσουν, μετά έρχεται στον ειδικό για να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτό το είχαμε δει και παλιότερα, αν θυμάσαι, κύριε Τσιαχρή, από τους χειρουργούς. Πριν από κάποια χρόνια, οι χειρουργοί είχαν διάφορες ιδέες και βάζανε κλιπς, κάνανε, ράνανε και λέει σε μία μέρα θεραπεύουν την κολπική μαρμαργή. Και από τους κάποιους ασθενείς, μεταξύ των οποίων και ένας δικός μου, δεν το ξεχάσω, είχε βγει με μία κολπική ταχυκαρδία 110-120 σφίξης και του λέγανε ότι είναι φλεβοκομική ταχυκαρδία από το χειρουργείο. Άρα λοιπόν, όποιος παίζει με τη φωτιά πρέπει να ξέρει και να τη χειρίζεται και να τη σβήνει. Αν μπορώ να ρωτήσω... Ναι. Πέτρο, Πέτρο. Ναι. Αν μπορώ να ρωτήσω τον κύριο Εφρεμίδη με την εμπειρία του στην Εμένουσα και το 40% έναν σημαντικό ποσοστό της κολπικής εμένουσας μαρμαρικής σε άτομα τα οποία είναι η διαβητική, υπερτροφική, ισχαιμική καρδιοπάθεια και ηλικιωμένη. Θα τολμούσατε να το κάνετε σε αυτό το πληθυσμό παρά να επιλέξουμε ένα rate control, παρά rhythm control? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Επειδή ακριβώς είπα πριν ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι step by step η κατάλυση, θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλη ταλαιπωρία για τους ασθενείς που είναι πέρα από κάποια ηλικία. Δηλαδή, ένας ασθενής που είναι 70 ετών και έχει εμένουσα κολπική μαρμαργή, αν είναι να αποφασίσουμε να το κάνουμε είτε με μπαλόνι είτε με RF ενέργεια, από μόνο των πνευμονικών φλεβών και αν πάει καλά, έχει καλώς. Να μπούμε στη διαδικασία, σε έναν 70 ετών με μένους ακολουθή μαργή, να κάνουμε γραμμικές βλάβες και να ξέρουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει μία κολπική ταχυκαρδία ή και δεύτερη κολπική ταχυκαρδία, κατά συνέπεια θα υποστεί δύο και τρεις επεμβάσεις, θα έλεγα ότι δεν αξίζει τον κόπο. Το δυστύχημα όμως είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε στο δικό μας το κέντρο, είναι όλο και πιο πολύ νέους ασθενείς, 30, 40, 50 ετών, 60 ετών, να είναι ασθενείς που να έρχονται με μένουσες κορπικές μαργές. Στους ασθενείς αυτούς, εφόσον τους εξηγήσεις ότι αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι ο τρόπος που έχεις μια καλή πιθανότητα να κρατήσεις φλεβοκομικό ρυθμό, ναι, πραγματοποιούμε τέτοιου τύπου καταλύσεις, είτε είναι διαβητικοί, είτε έχουν άλλες συνοσηρότητες, όπως είναι η υποκείμενη καρδιοπάθεια, η ισχαιμική ασθενής ή διατατικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια. Ωραία.
Ποιος είναι ο καλύτερος ασθενής με μένουσα κολπική μαρμαργή και ποιος είναι ο χειρότερος ασθενής για να το συστήσεις το πλαίσιο. Ο χειρότερος ασθενής είναι ο ασθενής που έχει μεγάλο κόλπο. Ένας ασθενής με μένουσα κολπική μαρμαργή που έχει ένα κόλπο πάνω από 50 χιλιοστά, θα έλεγα 55, αλλά από 50 και πάνω είναι ένας δύσκολος ασθενής, τεχνικά δύσκολος ασθενής, είναι ένας κακός ασθενής. Επίσης, εάν δούμε ότι υπάρχει κολπική μυοπάθεια στους ασθενείς αυτούς, επίσης και αυτός ο ασθενής είναι ένας κακός ασθενής. Επειδή ακριβώς βλέπουμε, κάνουμε voltage map σε όλους αυτούς τους ασθενείς, βλέπουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών έχουν εκτεταμένη ίνωση. Αυτοί οι ασθενείς, κατά πάσα πιθανότητα, θα υποτροπιάσουν. Εάν δεν κάνουμε γραμμικές βλάβες, θα υποτροπιάσει η κολπική μαρμαργή. Εάν κάνουμε γραμμικές βλάβες, τότε ο ασθενής αυτός θα εμφανιστεί όχι με κολπική μαρμαργή, αλλά με κολπική ταχυκαρδία. Άρα, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, να προεκτείνω αυτό το οποίο πολύ σωστά έκανε, good responder, ίσως να έχει καλύτερη έτσι τη σημασία του το MRI, αν μπορούμε να εντοπίσουμε το fibrotic score, το state of fibrotic fibrosis, αν μπορεί αυτό να διαστρωματεί καλύτερα για να είναι good responder σε μια περίπτωση. Θα μπορούσε να, σαν εργαλείο αυτό, να σας βοηθήσει για να ξεχωρίσετε του ίνων το ποσοστό που θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Η μαγνητική τομογραφία, η προηγούμενη ομιλία ήταν πριν το δορυφορικό σχετικά με την κολπική μυοπάθεια και τη μαγνητική τομογραφία. Και ακριβώς πολύ σωστά είπε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν κέντρα, αν αφαιρέσουμε ελάχιστα κέντρα παγκοσμίως, που αξιόπιστα να πραγματοποιούν μαγνητική τομογραφία του κολπικού μυοκαρδίου. Με τα συνέπεια ότι θα έλεγα ότι δεν είναι εργαλείο για την διάκριση των ασθενών η μαγνητική τομογραφία για την πιθανή κολπική μυοπάθεια. Αντίθετα, υπάρχουν άλλα εργαλεία πολύ πιο εύχριστα, όπως είναι το καρδιογράφημα. Εάν δει κάποιος ένα ιδιαίτερα διευρυσμένο σε διάρκεια peak wave, το οποίο είναι πάνω από 150 millisecond, ή αν δει μορφολογία peak wave, όπως είναι τα διφασικά peak wave στο κατώτερο τείχομα, ή το negative τμήμα του peak wave στη V1, το οποίο είναι βαθύ και έχει διάρκεια, δηλαδή πάνω από 40 millisecond, και βάθος πάνω από ένα χιλιοστό, αυτοί οι ασθενείς, από το καρδιογράφημα και μόνο ξέρουμε, ότι είναι κακοί ασθενείς για κατάλυση. Υπάρχει μελέτη από το EADD, που το έχει δείξει αυτό με δύο διαδοχικές μελέτες. Πράγματι, είναι ασθενείς που έχουν και κολπική μυοπάθεια και δεν πηγαίνουν καλά μετά από κατάλυση. Οι περιχογραφικοί δείκτες επίσης υπάρχουν, που δείχνουν ακριβώς αυτό, δηλαδή η σφαιρικότητα του αριστερού κόλπου. Είναι ένας κακός προγνωστικός δείκτης. Η διάταση του αριστερού κόλπου, όπως εκφράζεται με όγκους, ακόμα καλύτερα. Και το τρίτο, θα έλεγα, εργαλείο είναι η 3D χαρτογράφηση, όπου πράγματι στη 3D χαρτογράφηση βλέπουμε, με μεγάλη αξιοπιστία, εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει κολπική μυοπάθεια. Εμείς πολύ πρόσφατα έχουμε δώσει προς δημοσίευση μία σειρά ασθενών με κυρίως εμένουσα κολπική μαρμαργή με υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, που είναι μια πολύ ειδική ομάδα ασθενών, είναι, θα έλεγα, εφιάλτης αυτή η ασθενής, όπου δείχνουμε προς έκπληξη δική μας ότι ο μοναδικός ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης, δεν υπάρχει άλλος παράγοντας, ο μοναδικός ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης στην πολυπαραγωγική ανάλυση υποτροπής κολπικής μαργής στους ασθενείς αυτούς ήταν η ύπαρξη κολπικής μυοπάθειας. Ούτε ήταν το μέγεθος του κόλπου, ούτε ήταν κάποιοι άλλοι προγνωστικοί δείκτες, άλλα δημογραφικά στοιχεία στους ασθενείς αυτούς που επηρέαζαν το αποτέλεσμα της κατάλυσης, αλλά αποκλειστικά και μόνο
ήταν η ύπαρξη της κολπικής μυοπάθειας. Εάν είχαν εκτεταμένη κολπική μυοπάθεια, οι ασθενείς αυτοί υποτροπιάζαν. Καλή σχέση με την ίνωση στην κοιλία, δηλαδή πάνω αραία αυτά ή μπορεί να είναι και ανεξάρτητα. Γιατί μιλάμε για την προφική μυοπάθεια. Ναι, εμείς προσωπικά δεν έχουμε στοιχεία σχετικά με αυτό, δηλαδή στους ασθενείς αυτούς δεν έχουμε κάνει και χαρτογράφηση αριστερής κοιλίας, γιατί είναι εξαιρετικά χρονοβόρο, αλλά όμως υπάρχουν στοιχεία από άλλες μελέτες, όπως είναι η κάμερα MRI Study, η αυστραλέζικη μελέτη, η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ίνωση του κολπικού μυοκαρδίου και στην ίνωση της αριστερής κοιλίας. Και κατά συνέπεια λειτουργούν σαν ένα συγκίτιο αυτές οι δύο κοιλότητες της καρδιάς. Και ίσως είναι και ένας από τους μηχανισμούς που εξηγεί το γιατί οι ασθενείς με κολπική μαρμαργή έχουν αυξημένο κίνδυνο ευφυνίδιου καρδιακού θανάτου. Δηλαδή, οι μεγάλες μελέτες, δημογραφικές μελέτες, έχουν δείξει ότι οι ασθενείς που έχουν κολπική μαρμαργή έχουν 2,5 φορές αυξημένο κίνδυνο ευφυνίδιου καρδιακού θανάτου. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας ασθενής με κολπική μαρμαργή να κάνει ευφυνίδιο θάνατο. 2,5 φορές παραπάνω είναι πολύ ψηλός κίνδυνος. Ένας πιθανός μηχανισμός που μπορούμε να σκεφτούμε είναι ότι πιθανώς υπάρχει και κάποιο βαθμό ίνωση και στην αριστερή κοιλία. Ίσως και οι παθήσεις διθυντικής του μυοκαρδίου, όπως και η αμυλοίδωση, είναι ένα high-risk group, σε αυτό το οποίο μόλις έχετε περάσει τότε. Ναι, γενικά όλοι οι παράγοντες εκείνοι που... Η αλήθεια είναι ότι επειδή η κολπική μυοπαθία είναι μια πολυπαραγωγική έκφραση, όλοι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση της κολπικής μυοπαθίας, δηλαδή είναι κάποιος που είναι παχύσαρκος, υπερτασικός, διαβητικός, δεν είναι δυνατόν αυτοί οι παράγοντες να ουσιαστικά να μην έχουν επηρεάσει, να έχουν επηρεάσει το κολπικό μυοκάρδιο και να μην έχουν επηρεάσει το κοιλιακό μυοκάρδιο. Δηλαδή, πιθανώς όλος ο αστερισμός των συνοσηρωτήτων που εμπλέκονται στη γέννηση και στη διατήρηση της κολπικής μαργής είναι συνοσηρωτήτες που συνυπάρχουν στο κοιλιακό ουσιαστικά. Διαμορφώνουν μάλλον το remodeling του κοιλιακού μυοκαρδίου που αυτό εκφράζεται με φνίδιο θάνατο. Ο κύριος Φραγκάκης θέλει να κάνει ένα σχόλιο. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω, Μιχάλη, ξεκινώντας από αυτό το πρακτική ερώτηση. Από αυτή την επισήμανση που έκανα στο απλό καρδιογράφημα, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο για όλους. Είπες ότι στηρίζεσαι πολύ σοβαρά στη διαμόρφωση του κύματος ΠΕ επί φλεβοκόμβου στους ασθενείς με μένουσα κολπική μαρμαργή, έτσι δεν είναι, ή και για παροξυσμική. Γιατί αυτό που θέλω πρακτικά να ρωτήσω είναι ότι στους ασθενείς με μένουσα κολπική μαρμαργή η στρατηγική είναι πρώτα τους ανατάσσετε, βλέπετε και πώς είναι και το καρδιογράφημα ηρεμίας και μετά αποφασίζετε αν θα προχωρήσετε σε ablation. Σε αυτό υπάρχουν δύο πολιτικές. Η μία πολιτική είναι να τους ανατάσεις, αυτό που λες, τους ανατάσσουμε. Τους βάζουμε μάλιστα και ένα χρονικό διάστημα σε αμοιοδαρώνη. Αυτό μπορεί να είναι ένας μήνας, δύο μήνες για να σταθεροποιηθεί το κολπικό μυοκάρδιο. Και στη συνέχεια, και βλέπεις το Pig Wave, μπορείς να διαβάσεις το Pig Wave. Αυτή είναι μια πολιτική. Υπάρχει πολιτική η άλλη, η οποία μπαίνει για κατάλυση με κολπική μαρμαργή ο ασθενής, χωρίς βέβαια να έχεις δει την διάρκεια του Pig Wave. Εάν στηριχτούμε στο ότι το Pig Wave είναι ένας απλός τρόπος και αξιόπιστος στο να μπορούμε να κάνουμε διαστρωμάτωση στους ασθενείς με μένουσα κολπική μαρμαργή, πιθανώς η πρώτη επιλογή που είπες, δηλαδή να τους ανατάσεις και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να βλέπεις το Pig Wave, τη διάρκεια του και τη μορφολογία του, να είναι και καλύτερη επιλογή στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών που είναι υποψήφιοι για κατάλυση κολπικής μαρμαργής. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάντως στοιχεία για αυτό το πράγμα, Μιχάλη, γιατί και εμείς έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο σχολές πάντως βασικές αυτό. Δηλαδή, με, εμείς... την,
πρόγνωση, αλλά κυρίως με το... συσχετίζουν άλλα πράγματα, αλλά δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για την πρόγνωση και την επιλογή για ablation βάση. Όπως το είπες, είναι multifactorial. Εμείς μην εστιάζουμε σε ένα πράγμα μόνο. Και εγώ περιμένω με μεγάλη αγωνία, όπως ξέρεις, τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας, της Αντιγόνης, με το mapping και τις δικές μας τεχνικές, να δούμε κατά πόσο ταιριάζουν αυτά τα πράγματα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους ανέμακτους δείκτες στην κλινική πράξη. Επειδή ο καθηγητής Μποβεντάς, προσπαθούμε να συνδεθούμε μαζί του, έχει κακή σύνδεση, θα πρότεινα να κάνουμε τώρα το διάλειμμα και να ξαναρθούμε σε 15 λεπτά πίσω. Θα αναγκαστείτε, κύριε Ραγκαθαγγέλου, κύριε Φρεμίδη, αν θέλετε να περιμένετε λιγάκι, να σας φάμε άλλο ένα τέταρτο. Σταματήσουμε λίγο τώρα και να επανέλθουμε σε 15-20 λεπτά. Εάν έχει μπορέσει να συνδεθεί ο καθηγητής Μποβεντά, έχει καλώς. Αλλιώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο session.